συμφωνία και πολιτική λύση. Εντάξει. Δεν ξέρω τι βαθμό θα βάζετε εσείς από το 1 μέχρι το 10, πόσο κοντά είμαστε, αλλά αν 4 μήνες τώρα που το παλεύετε, σαν τα σκυλιά, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Και είναι και όλη, η κοινωνία μαζί σας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εγώ αυτό που... Αν 4 μήνες δεν έχουν αλλάξει αυτή τη βασική κατεύθυνση, η οποία είναι πνίξτε τους, στους αριστερούς Έλληνες, γιατί να αλλάξουν αύριο? Ναι, εγώ κάποια στιγμή σε αντίστοιχη ερώτηση, αν είμαστε κοντά ή μακριά από τη συμφωνία, είπα κάτω από ορισμένες τρεις προϋποθέσεις μετά από τη Ρήγα. Αν η βούληση ότι θέλουμε να βοηθήσουμε είναι ειλικρινής των ηγετών, μπορεί να είμαστε κοντά. Δεύτερο, αν έχει κατανοηθεί ότι δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστερήσεις, γιατί από εκεί και πέρα αυτές οι καθυστερήσεις θα στοιχίζουν, μιλώ ευθέως, τι θα γίνει με το δούνου του, το φωλιάσατε, αυτό το, είναι το επόμενο ερώτημα. Θα τα πληρώσουμε, θα έχουμε τα λεφτά ή απλώς λέμε ότι δεν θα το πληρώσουμε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα λεφτά, δεν θα το πληρώσουμε. Είναι απλό το πράγμα. Επαναλαμβάνετε κι εσείς λοιπόν, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Μάτε, το έχουμε εξηγήσει και το έχουμε πει πολλές φορές και η παρατήρηση και το γνωρίζουν αυτό. Και εδώ είναι ο ιδιόμορφος εκβιασμός, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και πρέπει να το πούμε. Μας δίνουν, θα μας δώσουν χρήματα, όχι για να τα πάμε για μισθούς διασφαλισμένα, εντάξει, αυτά είναι διασφαλισμένα, αλλά για να τους ξαναγυρίσουμε, το είδατε το σχήμα που έγινε, για να πάρουν τα λεφτά τους. Και είπα κάποια στιγμή, με λίγο κομψό τρόπο, την προηγούμενη φορά η κυρία Λακάρντ είπε σε συνέντευξη, εγώ τα πήρα τα λεφτά μου, έτσι σαν ένα... Λέω, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να το πει. Δεν θα μπορέσει να το πει, γιατί είναι αυτή η πολιτική μας της διαπραγμάτευσης, γιατί όντως έχουμε μείνει ταπεί και ψύχρεμοι που λέει η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Δηλαδή τώρα η συζήτηση είναι ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε αυτά τα χρήματα για τον Τουρκουτού τον επόμενο μήνα. Αυτό μισό το έχουμε εξηγήσει. Εσείς δηλαδή, κύριε Χουντή, δύο λεφτά τώρα, γιατί εδώ μπερδεύονται τα ισοκομματικά σας. Εσείς τι λέτε, τώρα δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν τα δώσουν. Έτσι και τα έχουμε. Εσείς τι λέτε, να τα δώσουμε ή να μην τα δώσουμε? Λοιπόν, είμαστε στη φάση, ξαναλέω, τη διαπραγμάτευση. Να σα πω, όχι, δεν θα την αποφύγω. Κατάλαβα το πράγμα. Δεν θα την αποφύγω την ερώτηση. Δεν θα την αποφύγω την ερώτηση. Δεν θα την αποφύγω την ερώτηση. Άλλωστε, επειδή είπαμε να μην βγαίνουν τα πρακτικά και αρχίζετε και βάζετε με το βαρφάκι ότι βγάζει τα πρακτικά και άλλε συζητήσει σε άλλε συνεδριάσει. Υπάρχει αυτή η άποψη, την οποία υποστηρίζω και εγώ. Να μην πληρώσουμε έστω και αν τα έχουμε. Έστω και τα έχουμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έχει κανένα πια αντικείμενο ως ένα βαθμό, εφόσον διότι, διότι δεν τα έχεις αυτά τα χρήματα. Ναι. Επομένως, σου φάζουν αυτή το πρόβλημα. Όχι, αλλά συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά μισό λεπτάκι. Εάν έχετε αυτή την άποψη που είναι γνωστό ότι την έχετε, δηλαδή, τι σημαίνει τώρα, υπάρχει και μια επόμενη σκέψη. Εάν χαλαρώσει λίγο ο Ντράγκη την ρευστότητα και μπορούμε να τα βρούμε αυτά πάλι από δικά μας λεφτά, αλλά μέσα από τα έντοκα γραμμάτια. Τότε να τα πληρώσουμε ή να μην τα πληρώσουμε, γιατί τότε θα τα έχουμε. Ωραία. Καλώς το φέρατε. Επομένως, ερχόμαστε πια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, στη συζήτηση του χρέους. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό λέμε να γίνει αυτή η συζήτηση. Και επειδή έγινε κάποια ανοίξη, απομείωση, αναδιάρθρωση, με τον τίτλο Αναδιάρθρωση θα γίνει η συζήτηση. Όπου εμείς θα πούμε, ζητάμε αυτά, μπορεί να γίνουν αυτά, μπορεί να γίνει αυτά, μπορεί να γίνει αυτά. Όμως αποδεικνύει και εκ του γεγονότος αυτό ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της αγώνας πάρε δώσε συνέχεια. Άρα καταλαβαίνω καλά ότι έχετε την άποψη. Και να μην αντιμετωπίζετε το πρόβλημα του χρέους. Άρα καταλαβαίνω καλά ότι έχετε την άποψη πως αν δεν πάρθει μια απόφαση πολιτική γιατί θα γίνει με το χρέος, ακόμα και αν χαλαρώσει ο Ντράγκη τη ρευστότητα, να μην τα δώσουμε τα λεφτά. Αυτό τώρα είναι ένα συνδυασμός που είναι. Μπορεί να γίνει ένας άλλος συνδυασμός. Το θέμα είναι αν συζητηθεί αυτό. Αν χαλαρώσει η ρευστότητα και αν πάμε σε μια λύση του χρέους από όπου ξεκινάνε όλα. Και εδώ είναι η μεγάλη συζήτηση. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι το πρόβλημα του χρέους, αν δεν αντιμετωπιστεί ριζικά, τα υπόλοιπα δεν μπορούν να βοηθήσουν καθόλου την κατάσταση, όχι την Ελλάδα, της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Ας πω και μια κουβέντα παραπάνω, διότι ο χρέος υπάρχει στην Ευρώπη και διότι η Ευρώπη έχει ανάγκη να μπει με όρους ανάπτυξης στη νέα εποχή. Δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Και επομένως αναζητούνται ή διακηρύσσονται και εμείς αναζητούμε μια λύση μέσα σε αυτό σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό. Ναι. Αν παρόλα αυτά, κύριε Χουντή, επικρατήσει η άποψη Σόιμπλε, όπως εκφράστηκε χθες, και δεν υπάρξει θέληση από τους ηγέτες, που είναι και η ελπίδα μας, να αλλάξει η πολιτική προσέγγιση του προβλήματος. Αν παρόλα αυτά λοιπόν επιμείνουν στη γραμμή, βρέστε τα με τους θεσμούς, βρέστε τα με τις μειώσεις των συντάξεων, βρέστε τα αυτά και μετά το βλέπουμε. Τι θα κάνουμε εμείς?
Εμείς έχουμε πει ότι θα υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία, δεν πάμε πίσω. Θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του προγράμματός μας και αν τα πράγματα έχουν πάει σε ένα τέτοιο σημείο, πράγματι με τη στήριξη του λαού θα προχωρήσει το πρόγραμμά σου. Με τι, δηλαδή με νέο εκφραστή. Με οποιοδήποτε τρόπο, απαιτηθεί. Να εκφραστεί ξανά, λέτε, η βούληση του λαού, όχι η βούληση της 25 Ιανουαρίου, αυτό λέτε εσείς. Και πρέπει, με λαϊκή τιμωρία, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να απαιτηθεί, μάλλον θα απαιτηθεί σε κάθε περίπτωση και η βούληση του λαού. Άρα δημοψήφισμα ή εκλογές. Η έμπρακτη και η πολιτική βούληση. Πάντως, λοιπόν, χθες η πλατφόρμα δεν ψήφισε τροπολογία για δημοψήφισμα, άρα δεν θέλετε δημοψήφισμα, θέλετε εκλογές. Σας παρακολουθώ. Ξαναλέω, τη βούληση του λαού, όπως είδατε, εδώ υπάρχουν πολλές εκδοχές. Δεν της είναι σημείο τριβής, θα το ομολογήσετε και εσείς, δεν είναι σημείο τριβής, αν θα πας μέσω δημοψηφίου κτλ. Έχουν τη διαφορά. Αλλά θα ζητήσεις τη βούληση και τη στήριξη του λαού που τη ζητάς και τώρα, όχι μόνο με το θεσμικό, ότι να στηρίξει αυτόν τον αγώνα. Κατανοήσω ότι δεν πάμε εάν να οι ηγέτες, οι άλλοι, οι ξένοι δεν αποφασίσουν να αλλάξουν μυαλά, α το πω έτσι. Το οποίο θα το ξέρουμε αυτό, κύριε Χουντή, μέσα στην προσεχές δεκαήμερο, φαντάζομαι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Γιατί όπως έλεγα και πριν, έχουν φτάσει σε ορισμένη κατάσταση ή κλείνουμε τώρα συμφωνία λύση το πρόβλημα να σταματήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να το. Η ατζέντα αυτή έχει τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σας λέω, και χρονικά θα συμπέσει με μια συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη για το τι θα γίνει με την ΟΝΕ. Αυτό έχει περάσει στο απαρατήρητο, γιατί η προσοχή συγκεντρώνεται εδώ στην Ελλάδα. Προβλήματα έχουν και άλλες χώρες και αυτές που βγήκαν από το μνημόνιο, την Πορτογαλία κτλ. Και είναι προβλήματα που τους απασχολούν. Δεν μας έρχεται εδώ στη δημοσιότητα. Είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Εμείς βεβαίως καλώς, λίγο το βλέπουμε μόνο από την ελληνική οπτική. Όμως το πρόβλημα είναι μείζον για όλη την Ευρώπη.